Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο μηδενισμός των εκκρεμών συντάξεων, η νέα έξυπνη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία και το επίδομα στέγασης θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων που θα έχει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν αύριο το απόγευμα στην Αθήνα και θα παραμείνουν έως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης μπαίνει σφήνα και το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Παρότι αρχικά η στάση της Κομισιόν ήταν υπέρ των ελληνικών θέσεων, το τελευταίο διάστημα δεν είναι λίγες οι φορές που διατυπώθηκαν προειδοποιήσεις και συστάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μια ευρύτερη ευνοϊκή λύση για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη. Ένα νόμο που αποτελεί κόκκινο πανί για τις τράπεζες αλλά και τους θεσμούς, αφού λόγω αυτού βρίσκονται σήμερα σε εκκρεμότητα υποθέσεις ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αναφέρουν στο insider.gr πηγές με γνώστα διαδικασιών, οι οποίες εξηγούν ότι το σκεπτικό κυβέρνησης και θεσμών είναι να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στους δανειολήπτες να αρχίσουν να αποπληρώνουν τα κόκκινα δάνειά τους. Το πλαίσιο ομπρέλα που εξετάζεται θα αφορά δάνεια με εξασφάλιση αστικά ακίνητα, ενώ ασκούνται πιέσεις να περιλαμβάνονται σε αυτό και ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Εύχριστες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα σχεδιάζουν startups και τράπεζες, προκειμένου να μας δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για το πού ξοδεύουμε τα χρήματά μας και από πού πρέπει να κόψουμε για να πετύχουμε τους αποταμιευτικούς μας στόχους. Μία από τις νέες δυνατότητες είναι η προσωπική οικονομική διαχείριση, μέσω της οποίας θα μπορούμε να βλέπουμε σε μία μόνο οθόνη πού ξοδεύουμε τον μισθό μας, ρούχα, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί, ταξίδια, εστιατόρια και άλλα, τον τελευταίο μήνα ή χρόνο. Σίγουρα πάντως οι νέες αυτές υπηρεσίες έρχονται να αλλάξουν ριζικά την αλληλεπίδρασή μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 617,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,07%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.